και να ξεκαθαρίσετε το τοπίο για το πότε θα εφαρμοστούν όλα αυτά που ζητάτε. Κύριε Κυριάκου, έγινε μια πάρα πολύ καλή προεργασία ανάμεσα στους φορείς, ναι, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς όλων των βαθμίδων. Έχουμε ετοιμάσει και την επιστολή την οποία θα επιδώσουμε με 10 σημεία που είναι, όπως τα έχουμε χαρακτηρίσει, βραχυπρόθεσμα και άμεσα υλοποιήσιμα μέτρα, τα οποία επιβάλλεται, και το τονίζω αυτό, επιβάλλεται να εφαρμοστούν σε μια προσπάθεια να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε ουσιαστικά το θέμα της αποκλίνουσας και βίαιης συμπεριφοράς των παιδιών, πάντοτε με γνώμονα το καλό όλων των παιδιών και των παιδιών βεβαίως που παρουσιάζουν το πρόβλημα. Είναι μια σειρά από μέτρα, κύριε Κυριάκου, τα οποία έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε όλους μας και μπορώ να χρησιμοποιήσω και έτσι λίγο μια έντονη λέξη. Θα τα απαιτήσουμε από το Υπουργείο. Έχουμε βάλει και ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς. Αυτά τα πράγματα που αναφέρουμε θα πρέπει να υλοποιηθούν. Άρα τα θέλετε μέχρι τον Σεπτέμβρη, διαφορετικά τι γίνεται? Κοιτάξτε, θα πρέπει να εξετάσουμε, αλλά δεν είναι θέματα αυτά, κύριε Κυριάκου, για τα οποία θα πρέπει να είμαστε σε αντιπαράθεση. Όχι, είπατε θα σκεφτείτε να θα μπείτε στις τάξεις το Σεπτέμβριο, αν δεν υλοποιηθούν αυτό, όλα αυτά. Αυτό είναι γεγονός, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Απλώς αν με ρωτάτε, κύριε Κυριάκου, έτσι να ξεχωρίσω ένα-δύο, αν θέλετε να σας πω, είναι πολύ σημαντικό το ότι μπαίνουν θέματα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα πρέπει να κατεβούν στα σχολεία και να ενισχύσουν τις σχολικές μονάδες. Είναι βεβαίως το θέμα των περιφράξεων και των θηροτηλεφώνων, καλύτερα, όπως ήταν και η απόφαση που πρέπει να ολοκληρωθεί, και βάζουμε αυτό το όριο του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Εναλλακτικά προγράμματα φοιτησης, ενίσχυση της ομάδας άμεσης παρέμβασης και των συμβούλων στα σχολεία. Είναι πράγματα τα οποία δεν νομίζω να υπάρξει κάποιος ο οποίος μπορεί να διαφωνήσει, γιατί με αυτά πιστεύουμε ότι είναι ένα πρώτο επίπεδο αντιμετώπισης, διαχείρισης αυτού του φαινομένου, που νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρήζει άμεσης παρέμβασης και άμεσης αντιμετώπισης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους, είτε είναι η οικογένεια, και ίσως χρειαστούν και κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για κάποια ζητήματα τα οποία επισημαίνουμε. Αλλά μπορώ να σας πω με ειλικρίνεια ότι εμείς θεωρούμε ότι πάμε σήμερα πολύ προετοιμασμένοι. Θα θέσουμε ενώπιον του Υπουργού τα ζητήματα αυτά, πολλά από τα οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Και θέλετε να σας πει συγκεκριμένα, αυτό θα εφαρμοστεί αύριο, αυτό μεθαύριο και πάει λέγοντας. Ακριβώς, κύριε Κυριάκου, νομίζω αυτό είναι αυτή είναι η ουσία του όλου ζητήματος, γιατί ξέρετε, το να αναβάλουμε. Όχι, περιμένουμε να καταλήξετε και να μας πείτε πού έχετε καταλήξει και πότε εφαρμόζονται για το καλό όλων. Ευχαριστούμε, κύριε Φυλακτού. Να είστε καλά. Σε επίπεδο εξαγγελιών δεν βοηθά κανένα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.